Τα φέραμε εδώ, τα έφερε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και σε λίγο θα κυκλοφορήσουν. Θα δούμε με βάση ποιες διαδικασίες. Πώς θα κυκλοφορήσουν, ποια θα είναι η χρήση, πώς θα χρησιμοποιούνται αυτά τα φάρμακα. Θα χρησιμοποιηθούν μέσα στα νοσοκομεία σε πρώτη φάση, σε κάποια νοσοκομεία από τα πολύ μεγάλα νοσοκομεία, να υπάρξει μια πρώτη αξιολόγηση, μια πρώτη εμπειρία για να γίνουν μαζικά. Αλλά σας μεγάλα λέω νοσοκομεία, φαντάζομαι θα είναι και στα νοσοκομεία της Κρήτης. Προφανώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν περιορισμούς αυτά. Δεν είναι το μαγικό όπλο το οποίο θα μας λύσει το υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό, πότε θα άμεσα. Όταν άμεσα, λέμε άμεσα, δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέσα στο μήνα νομίζω ότι θα ξεκινήσει. Αυτό είναι ένα δυνατό όπλο παράλληλα με το εμβόλιο στα είναι, σοβαρά αλλά περιστατικά μέσα στα νοσοκομεία. Είναι, θα σας πω. Είναι ένα δυνατό όπλο το οποίο μπορεί να καταστρατηγηθεί αυτόματα από το στέλεχος το αφρικανικό. Mm-hmm. Ή μπορεί με ένα καινούριο στέλεχος και μια καινούργια μετάλλαξη να καταστρατηγηθεί. Ωραία, τώρα θα σας κάνω το και έχει και περιορισμούς. Το ίδιο όμως θα μπορούσε να ισχύσει και για τα εμβόλια. Προφανώς. Αν εμφανιστεί ένα στέλεχος που θα μπορούσε να αλλάξει τη ρότα του εμβολιασμού. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο υπάρχει μια αμφισβήτηση είναι ότι δεν μπορούν να παραχθούν μεγάλες ποσότητες. Μάλιστα.